Αδελφοί, αρχίζει η συνεδρίαση. Εισερχόμεθα στην ειδική ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας της Βουλής με θέμα ανακοίνωση του Προεδρικού Διατάγματος για τη λήξη των εργασιών της Πρώτης Συνόδου. Αγιασμός εν συνεχεία για την έναρξη των εργασιών της Β' Συνόδου από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, και τα συνοδεύοντα αυτών μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Προεδρικό διάταγμα υπαριθμών 55. Κήρυξη της λήξης των εργασιών της πρώτης συνόδου της ΚΑΠΑ Βουλευτικής Περιόδου. Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις πρώτον της παραγράφου 1 του άρθρου 40 και της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του Συντάγματος και δεύτερον της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του κανονισμού της Βουλής, με πρόταση του Πρωθυπουργού κηρύσσουμε τη λήξη των εργασιών της πρώτης συνόδου της ΚΑΠΑ Βουλευτικής Περιόδου Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2024. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και την ανακοίνωσή του στη Βουλή. Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2024, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατόπιν αυτού, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ακολουθήσει ο αγιασμός για την έναρξη των εργασιών της Β' Συνόδου από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, και τα συνοδεύοντα αυτών μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Παρακαλείται ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Βουλής, κύριος Ιωάννης Πλακιωτάκης, να συνοδεύσει στην αίθουσα τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, και τα συνοδεύοντα αυτών μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.
Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουρανίε, παρακλείτε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας από πάσης χιλίδες και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την ηγουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γεννή. Και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνων και συγχώρηση των δεσμάτων ημών αίτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμη. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Πρόσχομεν. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών. Σοφία. Προστήτων επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Τέκνον τίτε, πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλωμε σε διαβεβαιούστε. Είναι αφροντίζωση καλών έργων προείσταστε. Υπεπιστευκότε στο Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας
και έρης και μάχας νομικάς περίστασο, εισιγάρ ανοφελής και ματαιή. Μαν θανέτωσαν δε οι μέτεροι, καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκαίας χρειάς, ή να μειωσήν ακαρπή. Ειρήνηση των αγινώσκοντη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή. Ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα σου, Κύριε, δόξα σου. Είπεν ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, ημείς έστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί, εν τίνει αλυσθήσετε, εις ουδέν ισχύεται, ημί βληθήν έξω, και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημείς έστε το φως του κόσμου, ου δύναται πόλης κρυβήνε επάνω όρους κυμαίνει, ουδέ και ουσι λίχνον και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών, τον εν της ουρανής. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου, εις πολλά έτη δέσποτα, της Αγίας και Ιεράς ημών Συνόδου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φυροχρήστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας και φωτισμού, των εν τη βολή ημών βουλευωμένων αντιπροσώπων του ευσεβούς ελληνικού λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αγιάσας τα ρήθρα του Ιορδάνου, για τη σωτηριώδου σου επιφανίας, αυτός και νυν κατάπεμψον την χάρη του
Παναγίου Σου Πνεύματος και ευλόγησον το είδωρ τούτο. Και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού Σου, γιατί του είδατος τούτου μεταλείψεως τεν κεραντισμού. Και γενέστο ημίν Κύριε, εις υγείαν ψυχήστε και σώματος. Σίγαρη ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και εσύ την δόξαν και ευχαρισίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, σι τον Άρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου, την κληρονομία Σου, νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου, νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου, νίκας της ευσεβέση κατεναντίον χωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ο Θεός ημών, ο φως εικόνα πρόσιτον, η πηγή της σοφίας και της γνώσεως, ο υπόν εξ σκότους φως λάμψε, λάμψωνε τες καρδίες των περιεστώτων αντιπροσώπων του ευσεβούς ελληνικού λαού, την επίγνωση της εις αληθείας και το φως σου το αίδιον. Δώσ' αυτής πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα του βουλεύεσθε και νομοθετήν τα συμφέροντα την πολιτεία. Λάλησον Κύριε στις καρδίες αυτών αγαθά υπέρ της Εκκλησίας Σου και παντός του ελληνικού λαού. Ναι Κύριε ευλόγησον τη νέα ταύτην σύνοδον των εργασιών του βουλευτηρίου και πίσω αυτήν πλουσίαν εις βουλεύματα ειρηνικά, καρποφόρα και σωτήρια. Ότι σύ ο δωτήρ των αγαθών και σύ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σύ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σύ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς της Παναχράντου και Παναμού μου, Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασαμάτων, και σίες του Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτισσού Ιωάννου, των Αγιών Κερδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγιών Δόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, του Αγίου και Δικαίου Ιωσήφ του Εξαρημαθέας, ευσίμονος βουλευτού και μαθητού αυτού, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε μας, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,
ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θα θέλαμε να σας ευχηθούμε σε όλους και στον καθέναν χωριστά καλή δύναμη, υγεία, καλή εργασία προς την πορεία όλων μας. Πορεία δυνατή, πορεία αγάπης και κυρίως πορεία ελπίδας. Να είστε καλά. Παρακαλείται ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής, κύριος Ιωάννης Πλακιωτάκης, να προπέμψει το μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, και τα συνοδεύοντα αυτών μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Ναι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση. Με τη συνένεση του σώματος, λύεται η συνεδρίαση για σήμερα 7 Οκτωβρίου 2024 και ώρα 12 με αντικείμενο εργασιών του σώματος. Τον αγιασμό, λύεται η συνεδρίαση που αφορά τον αγιασμό. Προχωρούμε αμέσως μετά, και όταν λέω αμέσως εννοώ σε 5 λεπτά, στην επόμενη συνεδρίαση που αφορά στην εκλογή κοσμητόρων και γραμματέων. Συνεπώς σε 5 λεπτά να έρθουμε εδώ να ολοκληρώσουμε το άλλο κομμάτι της σημερινής υποχρεώσεώς μας.